Μετά την επιτυχία του βίντεο 6 παίχτες που μετά τον ΠΑΟΚ η καριέρα τους πήρε τον ανήφορο, αποφάσισα να κάνω και ένα βίντεο με 10 ποδοσφαιριστές οι οποίοι μετά τον ΠΑΟΚ η καριέρα τους πήρε τον κατήφορο. Πάμε να δούμε αναλυτικά τη λίστα. Στην θέση νούμερο 10 βρίσκουμε τον Στέλιο Ηλιάδη, ο οποίος αγωνίστηκε στην ομάδα μας από το 2005 μέχρι το 2009, μετρώντας 76 συμμετοχές, 3 γκολ και 1 assist. Παρότι ήταν σε μικρή ηλικία όταν έφυγε από την ομάδα μας και όλοι περίμεναν ότι θα έκανε κάτι αργότερα, αφού θεωρούταν ένας ανερχόμενος ποδοσφαιριστής και ένα ταλέντο από τη χώρα μας, τελικά το μόνο που κατάφερε ήταν να αγωνιστεί σε μικρότερες ομάδες από τον ΠΑΟΚ, όπως τον Ηρακλή, την Κέρκυρα, την Λοκομοτίβ Πλόφτιβ, το Μαθραγικό και την Βέρεια. Στην θέση νούμερο 9 βρίσκουμε τον Αιγύπτιο μάγο Σκαμπάλα, ο οποίος αγωνίστηκε στην ομάδα μας σε πολύ μικρή ηλικία όταν ήταν 18-19 χρονών και μέτρησε σε 28 συμμετοχές, 4 γκολ και 8 assist. Παρότι οι εμφανίσεις του ήταν εντυπωσιακές, δεν πήρε και τις καλύτερες επιλογές για την καριέρα του, γυρνώντας τότε στην Αίγυπτο και μάλιστα με περιπετειώδη τρόπο. Το αποτέλεσμα ήταν να αγωνιστεί μόνο σε αιγυπτιακές ομάδες και μόνο να πάει σε κάποιο σημείο δανεικό στην Sporting Λισαβόνας από μεγάλες ομάδες, με την οποία πραγματοποίησε μόλις μία συμμετοχή. Για το ταλέντο του δεν δικαίωσε τις προσδοκίες. Στην θέση νούμερο 8 βρίσκουμε τον Φακούντο Περέιρα, ο οποίος αγωνίστηκε στην ομάδα μας για περίπου 1,5 χρόνο, μετρώντας 56 συμμετοχές, 17 γκολ και 8 ασίστ. Παρότι το γεγονός ότι οι εμφανίσεις του ήταν εντυπωσιακές και έδειξε πολύ μεγάλο potential ως ποδοσφαιριστής, μετά τον ΠΑΟΚ η καριέρα του πήρε τον κατήφορο, αγωνιζόμενος κατά βάση σε αργεντίνικες ομάδες και σε κάποια φάση στην Κύπρο και στον Απόλλωνα Λεμεσού. Στην θέση νούμερο 7 βρίσκουμε τον Πορτογάλο τερματοφύλακα Ντάνιελ Φερνάντες, ο οποίος αγωνίστηκε με την ομάδα μας σε 100 παιχνίδια την τετραετία 2004-2008. Μέσω του ΠΑΟ κατάφερε να πάρει μεταγραφή στην Bundesliga και την Bochum και να παίξει ακόμα και στην Εθνική Πορτογαλίας. Παρ' όλα αυτά, η καριέρα του μετά τον ΠΑΟΚ δεν ήταν η ίδια. Αφού μετά την Bochum, ουσιαστικά μετά από μια χρονιά που πραγματοποίησε κάποιες συμμετοχές, αγωνίστηκε σε Ηρακλή, Παναθηναϊκό, Κλουζ, Ντβέντε, Όφη, Πανθραγικό, σε κάποιες ομάδες στην Αμερική, στην Νορβηγία και σε άλλες χώρες, όπου όμως ποτέ δεν βρήκε τον εαυτό του. Στην θέση νούμερο 6 βρίσκουμε τον Στέφανο Κλάσο Αθανασιάδη, ο οποίος αποτελεί και έναν από τους πρώτους σκόρερ στην ιστορία της ομάδας, αφού σε 295 μάτς έχει πετύχει 107 γκολ. Μετά το δικέφαλο του φορά, δεν κατάφερε σε κανένα σημείο να δείξει την επιθετική του δυνότητα, αγωνιζόμενος σε ομάδες όπως η Μακάμπι Χάιφα, ο ΠΑΣ Γιάννα, ο Απόλλων Λάρισας και πλέον εδώ και κάποια χρόνια στην Αναγέννηση Καρδίτσας. Στην θέση νούμερο 5 βρίσκουμε τον Δημήτρη Λιμνιό, ο οποίος ήταν και μέλος της χρυσής ομάδας του ΠΑΟΚ που κέρδισε 2 σερί ντάμπλ. Στα σπρώμαυρα σε 112 συμμετοχές πέτυχε 10 γκολ και 14 ασίστ, κάτι που έφερε την μεταγραφή του στην Κολωνία για 3,3 εκατομμύρια ευρώ. Δυστυχώς στην Κολωνία ποτέ δεν πραγματοποίησε τις εμφανίσεις που είχε πραγματοποιήσει στα σπρώμαυρα, με αποτέλεσμα είτε να μην υπολογίζεται από τον εκάστοτε προπονητή, είτε να πάει δανεικό στην Τβέντε. Παρότι η καριέρα του έχει πάρει τον κατήφορο, συνεχίζει να αγωνίζεται πάντως με την Εθνική Ελλάδος. Στην θέση νούμερο 4 βρίσκουμε τον Λούσιο Φιλωμένο, τον οποίο είχε αποκτήσει ο ΠΑΟΚ από τον Αστέρα Τρίπολης, όπου είχε πραγματοποιήσει κάποιες τρομερές εμφανίσεις. Στα σπρώμαυρα σε 36 παιχνίδια κατάφερε να πετύχει μόλις ένα γκολ και να μοιράσει 4 ασίστ. Μετά το δικέφαλο του Βορρά, ο Λούσιο Φιλωμένο αγωνίστηκε κάνα 2 χρόνια στην Αργεντινή και κρέμασε τα παπούτσια του, καθώς ποτέ δεν μπόρεσε να βρει τον παίκτη που είχαμε δει στον Αστέρα Τρίπολης. Στην θέση νούμερο 3 βρίσκουμε τον Μάρτεν Μάρτενς, ο οποίος προερχόταν από μια τεράστια καριέρα στην Ολλανδία και στην Αλκμαρ και είχε έρθει στον ΠΑΟΚ με πάρα πολύ υψηλές προσδοκίες, τις οποίες ποτέ δεν δικαίωσε, αφού σε 2 χρόνια μέτρησε σε 24 συμμετοχές, 3 γκολ και γενικότερα πολύ άσχημες εμφανίσεις. Αξίζει να αναφέρουμε ότι έκλεισε την καριέρα του στον ΠΑΟΚ στα μόλις 31 του χρόνια. Στην θέση νούμερο 2 βρίσκουμε τον Κροάτ τερματοφύλακα Ντάριο Κρέσιτς, ο οποίος σε μια τριετία στην ομάδα μας αγωνίστηκε σε 59 μάτς, πραγματοποιώντας μερικές εξαιρετικές εμφανίσεις. Μετά το δικέφαλο του Βορρά, η αλήθεια είναι πως η καριέρα του πήρε πτωτική πορεία, αφού αγωνίστηκε σε Λοκομοτίβ Μόσχας και στη συνέχεια πήγε στη Μάιντζ, όπου δεν αγωνίστηκε καθόλου, στη Λεβερκούζεν, όπου αγωνίστηκε σε μόλις 2 παιχνίδια, και στην Ομόνια Νικοσία στην Κύπρο, όπου αγωνίστηκε επίσης μόλις σε 3 παιχνίδια. Στην θέση νούμερο 1 βρίσκουμε τον Έλληνα Μέση ή αλλιώς τον Βασίλη Κουτσιανικούλη, ο οποίος είχε αγωνιστεί στην ομάδα μας για μία διετία, μετρώντας 48 συμμετοχές, 3 γκολ και 3 ασίστ.
Μετά τους ασπρόμαυρους, η αλήθεια είναι πως έπαιξε μόνο στην Ελλάδα και μόνο σε μικρομεσαίες ομάδες, είτε της Α, είτε της Β, είτε της Γ εθνικής. Κάποιες από αυτές ήταν ο Εργοτέλης, ο Όφη, ο Ολυμπιακός Βόλου, η ΑΕΛ, η Δόξα Δράμας, η Αναγέννηση Καρδίτσας, τα Τρίκαλα και η Καβάλα.